Θέλω να δούμε την ώρα που τα περιγράφουμε αυτά έναν βοσκό, γιατί δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, ένα βοσκό που λέει για τα πεύκα. Τι ζημιά γίνεται και γιατί καταγγέλει ότι δολίως τα φυτεύουν. Για να τα ακούσουμε κι αυτό. Καίγονται, τι καίγονται, καίγονται τα πεύκα που εσείς οι ίδιοι επιτρέψετε στο χωριό να μπουν πεύκα, τα οποία είναι, αν πατήσετε στο Google, ότι στην αρχαιότητα βάζαν πεύκα για να μπορούν να κάψουν κάποιο μέρος για να λιγοστέψουν οι ανθρώποι. Λοιπόν, τι έγινε. Σε όλα τα χωριά έμπαιναν πεύκα, 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 πεύκα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, πεύκα. Δεν μπαίναν δέντρα τα οποία δεν θα πάρουν φωτιά καμιά φορά. Μπαίναν πεύκα. Γιατί μπαίναν πεύκα? Για να μπορούν αύριο να τα ελέγξουν. Αύριο θα βάλουν φωτιά στα πεύκα, θα καεί ο συνεκισμός, θα καούν τα σπίτια, γιατί τα πεύκα έχουν βελανίδι, έχουν τη βελόνα, έχουν την ρετσίνη, έχουν πολλά, πολλά, πολλά. Ένας απλός άνθρωπος, ο Στέφανε Χίο, που ξέρει όμως, που είναι βιοπαλαιστής, ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό που μας λένε οι άλλοι ότι δεν ισχύει. Οι επιστήμονες και οι πολιτικοί. Δυστυχώς δεν ασχολούνται με τη Δρή, δεν ασχολούνται με τα Κυπαρίσσα, δεν ασχολούνται με Πεύκο. Ξέρει τι λέει καλά αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο θυμόσοφος κόσμος, ο θυμόσοφος λαός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στα βοσκοτόπια, ξέρουν πολύ καλά την ύπαιθρο, ξέρουν πολύ καλά την παραγωγή, ξέρουν πολύ καλά την κατανάλωση. Αλλά εγώ απορώ. Όλοι αυτοί εκεί στην Εύβοια κάηκαν, κατακάηκαν και πέρσι και πρόπερσι.